Έχουμε κοντά μα τον πολιτικό μα συντάκτη, τον Νίκο τον Αρμένη, για να σχολιάσουμε μετά τη πολιτική επικαιρότητα. Καλό και... απόγευμα, Καλώς ήδη Καλώς ήδη απόγευμα είναι, Νίκο. Νίκο. Και πριν ξεκινήσουμε με το ταξίδι του Πρωθυπουργού, θα ήθελα να μα πει έτσι δύο λόγια για αυτή την άρνηση το όχι τη οικογένεια <Κι> Μπακογιάννη, για τη μετονομασία με βάση την πρόταση που είχε γίνει. Λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση <Κι το μέτρο> η οικογένεια, την οποία ανέβασε και στο διαδίκτυο Κώστα Ωμπακογιάννη, ο, ο, ο Δημονό Αθηναίων. Λέει λοιπόν ότι ευχαριστούν την Αττικό Μετρό για την τιμητική πρόταση να μετονομαστεί ο σταθμό Ευαγγελισμό ε, Παύλο Μπακογιάννη, αλλά δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε. Η απόφαση έχει προκαλέσει συζητήσει. Για ευνόητου λόγου δεν θέλουμε να αναφέρουν το όνομα του Παύλου Μπακογιάννη να μπει σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Άλλωστε, κάτι τέτοιο θα προσέβαλε τη μνήμη ενό ανθρώπου που αγωνίστηκε για τη συμφιλίωση και την ενότητα. Η σύζυγο, τα αδέρφια, τα παιδιά και τα εγγόνια του τον θέλαμε στο σπίτι και όχι και σε όχι μία ναι. ταμπέλα. Νομίζω αυτή Μάλιστα. η φράση ξεχωρίζει πολύ. Το ότι η μνήμη του είναι ζωντανή και οι ιδέε του εξακολουθούν να εμπνέουν 30 χρόνια μετά μα αρκεί και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω εδώ ότι σε μερικέ ημέρες έχουμε την την επέτειο mm -hmm. από την τολοφονία mm -hmm. του Παύλου Μπακογιάννη. Έχουμε όμως ανάρτηση και από τον πρόεδρο τσατικό Μετρό, τον κ. Ταχιάο στο διαδίκτυο, mm -hmm. ο οποίος είπε σε μια μακροσκελή έτσι, σε ένα μακροσκελές κείμενο, λέει ότι δεν του ήρθε ξαφνικά η θεία επιφήτηση και με το καλημέρα να αποφασίσει να βαφτίσει ξανά του σταθμού τη Αθήνα. Λέει ότι ο Παύλο Μπακογιάννη δεν θα μπορούσε να είναι ένα όνομα σε μία ταμπέλα. Ε, Όπω το ίδιο ισχύει αυτονόητα και για την οικογένειά του, με την οποία υπήρξε, αναφέρει, διαρκή συνεννόηση στι λίγε αυτέ τι μέρε που έπρεπε να προλάβουμε την 30η επέτειο mm -hmm. τη δολοφονία, αφού πέραν τη πατρότητα τη ιδέα αυτή είχε αναλάβει και τη δαπάνη. Τη τιμητική εκδήλωση. Ε, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι Μπότσαρη λέγεται η παρισινή στάση που αποτεί τιμή στον Μάρκο Μπότσαρη και εκεί πέφτει το μάτι κάθε Έλληνα που χτενίζει τον χάρτη του Μέτρου στο Παρίσι. Γιατί όχι λοιπόν Παύλο Μπακογιάννη ω ένα νέο τοπονίμιο. Άλλωστε, κανεί δεν ξεκινάει για ένα νοσοκομείο χωρί να ξέρει τη στάση που θα κατέβει. Να πούμε ότι η στάση Ευαγγελισμό ναι, ήταν να ναι, ναι, σε στάση. Η προηγούμενη στάση Παύλου ήταν Ευαγγελισμό. Μάλιστα, ώρα! Ε, και πάμε και στο ταξίδι του Πρωθυπουργού, γιατί έχει, έχει, ανεβάσει λίγο προσδοκίες αυτό το ταξίδι για κάποια ζητήματα, κυρίως αυτά του οικονομικού περιεχομένου για, για επενδύσεων. Έφυγε, ξεκι... έχει φύγει έχει, ήδη. Έχει, ναι, πρέπει να πετάει αυτήν την ώρα <laughs> για οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, ε, για πολλά ζητήματα να ξεκινήσουμε από τα τη οικονομία. Τι μας ενδιαφέρει μα να πείσουμε... Επενδυτές. <laughs> να πείσουμε να, να επενδύσει. <laughs> να έρθουν να βάλουν τα ωραία τους χρήματα και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη που προσπαθούμε να πετύχουμε. Λοιπόν, στι Ηνωμένε Πολιτείε, μεταξύ των πολύ σημαντικών διμερών επαφών που θα έχει και τη παρουσία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκη θα δει αρκετού επενδυτέ, θα συμμετάσχει την τρίτη τη εκδήλωση τη Goldman Sachs, όπου θα είναι παρόντε αρκετοί επενδυτέ. Επίση, θα παραβρεθεί την Τετάρτη στο γεύμα που θα παραθέσει ο Αμερικανό Υπουργό Εμπορίου, Βουίλμπουρ Ρό. Ήταν πριν από μερικέ ημέρε και στην Αθήνα. Ήτανε Συναντήθηκε στην με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ε, θα είναι παρόντε επενδυτέ. Το ίδιο βράδυ θα μιλήσει και σε ομογενεί στην Αστόρια. Ε, Όλε αυτέ οι ενέργειε έχουν αυτόν τον σκοπό: να του πείσουμε ότι εδώ το πράγμα έχει αλλάξει. Αλλά αυτό, άλλωστε αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα. Που μεταφέρει στι βαλίτσες του ότι η Ελλάδα. έχει το γυρίσει κλίμα σελίδα. σελίδα. Ναι. Ότι είμαστε σε μια κανονικότητα πια κι εμεί, ευρωπαϊκού τύπου. Ότι να, βλέπετε πώ ε, αποτυπώνεται αυτό στι αγορέ, τα επιτόκια mm -hmm. των ομολόγων. Βλέπετε ότι έχουμε άρση των capital controls. Ε, πλέον η Ελλάδα ανακτά τη χαμένη τη αξιοπιστία. Και εδώ μπορείτε να βάλετε τα χρήματά σα και να προλάβετε το τρένο που λέγεται Ελλάδα, το οποίο τα επόμενα χρόνια. Λέει ο Πρωθυπουργό ότι θα πάει πολύ καλά. Τώρα, ε, φυσικά και ξεχωρίζουν οι επαφέ με του πολύ σημαντικού ηγέτε. Ντόναλτ Τραμπ, την, την Τρίτη θα γίνει αυτή η συνάντηση mm. με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ε, φυσικά στο τραπέζι θα είναι όλα, ε, και τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, ε, πιστεύω. Mm. Τα πάντα. Είναι, είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είναι μια πολύ σημαντική ε, συνάντηση και είναι κομβική σημασία για εμά να έχουμε τη στήριξη των ΗΠΑ και ως ένας παράγοντας σταθερότητα στην περιοχή. Γιατί συνομιλούμε τώρα με τον Αμερικανό Πρόεδρο σε μια χρονική συγκυρία όπου η ρητορική του Ερντογάν έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επιθετική ρητορική mm -hmm. του. Έτσι. Έχει ιδιαίτερη αξία να δούμε τι στάση θα κρατήσει ο Ντόναλτ Τραμπ την επόμενη, δούμε μέρα. Είναι Την επόμενη μέρα Την επόμενη μέρα θα ναι. δει. Τι λοιπόν, ισορροπίε θα κρατήσει Τετάρτη. και εκείνο. Την Τετάρτη θα δει τον ε, Ταγί Περντοάν. Ναι. Και mm -hmm. νομίζω ότι είναι καλό που θα τον δει μετά, αφού θα έχει προηγηθεί συνάντηση με τον, με τον με, Τώρα. Τώρα Τραμπ. Είναι ναι. προσωπική μου άποψη αυτή. Ναι, ναι. Ε, εκεί φυσικά. Θα πει στον Τούρκο πρόεδρο ότι κοίταξε, αν, αν θέλει πραγματικά ουσιαστική επανεκκίνηση ουσιαστική. των ελληνοτουρκικών σχέσεων, θα πρέπει να το αποδείξει έμπρακτα. <ΣΣΣΣΣΣ> Όχι <ΣΣΣΣ> με αυτέ τι και με αυτή τη ρητορική <ΣΣΣ> και με αυτέ τι ενέργειε στην Κυπριακή ΑΟΖ. Κυπριακή ΑΟΖ, προσφυγικό. Φυσικά. Τορπιλίζει το διάλογο με, Ερντογάν με τη στάση του και τη ρητορία του, δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί για να τον υπονομεύσει. Έτσι. Οπότε είναι ένα στοίχημα παραπάνω του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πώ θα γίνει αυτή η προσέγγιση τώρα έτσι, και ποια ατζέντα την θα, ίδια θα ανοίξει. Ό, την ίδια ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκη λέει πω εγώ ε, θεωρώ πω καλό είναι να συζητά, να κάνει διάλογο ναι. με την Τουρκία. Τουρκία ναι. ε, από εκεί και πέρα να, να δούμε και πράξει πέρα από ναι, να τα δούμε. ωραία λόγια. Ναι. Να σα πω ότι θα δει τον Νίκο Αναστασιάδη αφού θα έχουν προηγηθεί όλε αυτέ τι συναντήσει. Πρώτα θα δει τον Νίκο Αναστασιάδη και μετά. Όχι, αφού όχι, όχι, θα, έχουν αφού θα έχουν προηγηθεί συναντήσει με Τραμπ και Αντοάν, mm -hmm. θα δει τον ε, πρόεδρο Αναστασιάδη, ε, όταν θα έχει και βέβαια και πλήρη εικόνα mm -hmm. για το τι θα έχει υποθεί. Mm -hmm. Το Κυπριακό είναι σε μια κρίσιμη mm -hmm. καμπή. Ε, βλέπετε τι γίνεται και με τα ενεργειακά και με τι κινήσει τη Τουρκία. Πόσε μέρε είναι αυτό το ταξίδι, πότε επιστρέφει δηλαδή. Ε, θα έρθει την, ε, την, την Παρασκευή, θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μετά θα πάρει mm -hmm. το αεροπλάνο τη μιλάει. Και έχει και άλλε ενδιαφέρουσε συναντήσει και τον Ζάεφ θα δει. Θα δει και τον Ζάεφ, θα δει και, τον Ιωάννη. Και τον στο Λέντυρο Ασία, Γιατί βλέπουμε ότι δέχεται συγχαρητήρια στην Ιταλία ο Τσίπρα από τον Πάπα για την διαχείριση το... για τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι είναι. Από την άλλη πλευρά, ο Κυριάκο Μητσοτάκη και στην ε, επίμαχη ε, ομιλία, συνεδρίαση μάλλον τη Βουλή για να κυρωθεί η συμφωνία, είχε πει ότι από τη στιγμή που θα κυρωθεί δεν μπορεί να αλλάξει. Θα προσπαθήσουμε απλώς να, να... Να, είναι να βελτιώσουμε όσο, σημεία σημεία όσο, με είναι δυνατόν, τρόπο. όσο είναι δυνατόν λιγότερες οι, οι κακές συνέπειες. Mm -hmm. ε, από κει πέρα αυτό θα τονίσει και στον Ζόραν Ζάιφ. Θα, δηλαδή θα, θα επαναλάβει τις διαφωνίες του επί της συμφωνίας των Πρεσπών. Από την άλλη θα του τονίσει ότι θα πρέπει με αυστηρότητα να εφαρμοστεί. Mm -hmm. ε, είναι σημαντική και η συνάντηση με τον Έντι κατά Εκεί την απόψή μου. Εκεί τι έχει στο τραπέζι θα είναι το περιεχόμενο, το κύριε. βασικό μήνυμα θα είναι ότι ε, ο δρόμο προ την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, Αλβανία δεν πρόκειται να ανοίξει αν δεν σταματήσει να προκαλεί την ελληνική yeah. ομογένεια. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Ε, και μετά, εφόσον έρθει, η Παρασκευή. Την ελληνική μειονότητα, συγγνώμη. Την ελληνική μειονότητα. Την ομογένεια, είπαμε, ναι. εφόσον έρθει Παρασκευή, ε, από την επόμενη εβδομάδα, φαντάζομαι, θα δρομολογηθούν και εξελίξει και στο θέμα τη Νοβάρτη. Για το αν. μάλλον θα συσταθεί προανακριτική, αλλά προφανώ να γίνει η πρόταση, να μαζευτούν οι υπογραφέ, να γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια, γιατί έχει και αυτό μια διαδικασία για να Δεν πάει. μπορεί να μην συσταθεί. Νομίζω θα συσταθεί και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα προκύψει από τι επόμενε διαδικασίε. Okay, πριν τότε... ολοκληρώσουμε, να προσθέσω ναι. ότι σήμερα το πρωί, πριν ναι. φύγει, ε, είδε την, ε, Pfizer, την το, το του εκπροσώπου τη Pfizer, μιας, την ηγετική της ομάδα, δηλαδή, mm -hmm. αυτή τη πολύ μεγάλη εταιρεία. Και το μήνυμα του κυριακού Μητσοτάκη ήταν ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει το success story τη Ευρώπη. Ε, ελπίζω το δικό σας παράδειγμα, γιατί επεκτείνει τι δραστηριότητε mm -hmm. της, της στη χώρα, τη χώρα μα αυτή η εταιρεία, να το ακολουθήσουν και άλλε εταιρείε. Ναι. Ωραία. Το success story, τη θυμάμαι αυτή την έκφραση. <laughs> κρατάει πάρα πολλά χρόνια εδώ μέσα. Το success story ήταν η φράση αυτή τη κυβέρνηση Σαμαρά. Επί Αντώνη ναι. Σαμαρά. Ναι. Λοιπόν, Οπότε ωραία, περιμένουμε την Τρίτη και ακόμα περισσότερο περιμένουμε την Τετάρτη. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ, Νίκο, Νίκο Αρμένη.